Με τις νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις μαρτύρων μελών της Χρυσής Αυγής γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως η δολοφονική επίθεση εναντίον του Παύλου Φίσα ήταν προσχεδιασμένη. Σύμφωνα μάλιστα με τη συγκλονιστική κατάθεση του τρίτου μάρτυρα, υπήρξε κεντρική εντολή για τον φόνο. Ξέρω ότι ο Παύλος Φίσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ιωάννη Λαγό να τον φάνε όπου τον βρούνε, εν γνώση του Ηλία Κασιδιάρη και πάντοτε με την έγκριση του Νίκου Μιχαλολιάκου. Οι γονείς του Παύλου τον δίδαξαν να μην σκοτώνει και κυρίως Έλληνες. Κάποιες άλλες μανάδες διδάξανε τα παιδιά τους να μην σκοτώνουν. Είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι και εμείς έχουμε μανάδες. Ονοείται. Ο άνθρωπος που μίλησε με τον Ρουπακιά αρκετές φορές στη βραδιά του φόνου, οφερόμενος ως απόστρατος, δίνει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όλα όσα ακολούθησαν μετά τη δολοφονία και τη σύλληψη του Ρουπακιά. Άνθρωποι του Λαγού, όπως ισχυρίζεται, τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν πει στις αρχές αυτά που ήθελαν εκείνοι για να καλύψει τον πυρήνα της Νίκαιας. Ακού να δεις, είσαι ο μόνος που πήρες τηλέφωνο τον Ρουπακιά. Θα πεις ότι ήσουν τυχαία στο κερατσίνι εκείνο το βράδυ και είδες φασαρία και πήρες τηλέφωνο τον Ρουπακιά. Και του είπες, έλα, γιατί γίνεται φασαρία. Ακού να δεις, πιο καλά να πας φυλακή εσύ παρά να πιάσεις τον πυρήνα της Νίκαιας. Αν δεν πεις αυτά που σου λέω, να ξέρεις ότι θα σε κάνουμε να υποφέρεις μέχρι να σε σκοτώσουμε. Στο λέω να το καταλάβεις καλά. Τους προδότες εμείς τους σκοτώνουμε, το κατάλαβες. Μην τυχόν πας στην αστυνομία να πεις ότι σε απείλησα, γιατί θα το μάθω αμέσως. Ο μάρτυρας αυτός κατονόμασε τον άνθρωπο που τον απείλησε. Είναι το πρωτοπαλίκαρο του Πατέλη στη Νίκαια. Ήταν από τους συλληφθέντες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εξαιτίας των απειλών, μάλιστα, ο συνταξιούχος με το προσωνύμιο Απόστρατος είχε αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του και κοιμόταν στα παγκάκια. Αποφάσισα να φύγω από το σπίτι μου. Πίστεψα ότι θα μου κάνουν κακό και φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν. Στη σύζυγό μου που με ρώτησε που πηγαίνω, είπα ότι πάω σε μια δουλειά. Και έκτοτε κοιμόμουν σε παγκάκια στην Αθήνα και στον Πειραιά. Γυρνούσα στους δρόμους. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος ήθελε να καταστρέψει την οικογένειά μου, σκοντώνοντάς με. Δεν ήξερα πού να κατευθυνθώ για να βρω προστασία, την οποία εν τέλει ζήτησα από τον δικηγόρο μου. Σύμφωνα με το μάρτυρα με την κωδική ονομασία Γάμα, οι εντολές για δολοφονίες ερχόταν από τον ίδιο τον Μιχαλολιάκο. Μεταξύ των στόχων και ο γνωστός Περίανδρος. Είχαμε εντολή από τον Μιχαλολιάκο, όπου βρούμε τον Περίανδρο και τον Πλαπούτα, που είναι παλιός λοχαγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε μάλιστα φυλακιστεί, να τους καθαρίσουμε. Σαφείς εντολές θανάτου εξαπέλυε και ο Χρήστος Παπάς, που σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν ο ταξίαρχος της Χρυσής Αυγής που διψούσε για αίμα μεταναστών. Ο ταξίαρχος, όπως τον αποκαλούσαμε, Χρήστος Παπάς, μας προέτρεπε κατά τις επισκέψεις του στα γραφεία της οργάνωσης με τα εξής λόγια. Γα***τε τους, σκοτώστε τους, σφάξτε τους, σπάστε τους τα κεφάλια και μη χαμπαριάζετε. Για ό,τι συμβεί, είμαστε εμείς εδώ, μιλώντας για τους μετανάστες. Όλες οι επιθέσεις προς τους μετανάστες δεν είχαν σκοπό εκφοβιστικό, αλλά δολοφονικό, αφού πετάγαμε αναμένα καπνογόνα στο κρεβάτι τους την ώρα που κοιμόντουσαν, με κίνδυνο να σκοτωθούν, να τραυματιστούν βαριά ή να προκληθεί πυρκαγιά. Σε πολλές περιπτώσεις μας υπεδείκνυαν σπίτια μεταναστών και μας έλεγαν να εξφεδονίσουμε από ασφαλή απόσταση ναυτικές φωτοβολίδες, γνωρίζοντας ότι από απόσταση 400 μέτρων φεύγουν ευθύγολα. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Την αποκλειστική συνέντευξη.